Με παρέμβασή τη, η πρώην Υπηρεσιακή Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του Αρίου Πάγου Βασιλική Θάνου χαρακτηρίζει την διάταξη για το κόμμα Κασιδιάρη που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση ω μεθόδευση που ευτελίζει την δικαστική εξουσία και προσβάλλει την ανεξαρτησία τη. Χαρακτήρισε επίση τη συνάντηση Τζανερίκου Γεραπετρίτη ω παρέμβαση προ επηρεασμό του αντιπροέδρου, την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να την εμφανίσει ω διαβούλευση προσπαθούν να πείσουν ότι η τροπολογία γίνεται προ διεύρυνση τη σύνθεση του δικαστηρίου, ενώ είναι σαφέ ότι αποτελεί μεθόδευση με προφανή στόχο. Αδιαφορούν εάν με τέτοιε μεθοδεύσει ευτελίζουν τη δικαστική εξουσία και προσβάλλουν την ανεξαρτησία τη. Όπω προσβάλλουν και την νοημοσύνη όλων των πολιτών, τόνισε με νόημα η Βασιλική Θάνου. Ο αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, Χρήστο Τζανερίκο, καταγγέλει παρέμβαση στη δικαιοσύνη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυτικά η δήλωση Θάνου. Σήμερα, την τελευταία ημέρα λειτουργία τη Βουλή, ψηφίζεται η κατατεθήσα με βιασύνη και προχειρότητα διάταξη που τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργία του Αριουπάγου. Πάγου. Προσπαθούν να πείσουν ότι η κατά την προηγηθήσα μεταξύ του συνάντηση απροκάλυπτη παρέμβαση προ επηρεασμό του αντιπροέδρου του Α1 τμήματο του Αριουπάγου από τον Υπουργό Γεραπετρίτη αποτελούσε δίθεν διαβούλευση. Προσπαθούν να πείσουν ότι η τροπολογία γίνεται προ διεύρυνση τη σύνθεση του δικαστηρίου, ενώ είναι σαφέ ότι αποτελεί μεθόδευση με προφανή στόχο αδιαφορούν αν με τέτοιε μεθοδεύσει ευτελίζουν τη δικαστική εξουσία και προσβάλλουν την ανεξαρτησία τη. Όπω προσβάλλουν και την νοημοσύνη όλων των πολιτών,